Κάθε χρόνο στις 15 Οκτωβρίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα του λευκού μπαστούνιού. Πρόκειται για αυτό το πολύτιμο εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούν τα άτομα με προβλήματα όρασης προκειμένου να κινούνται μόνοι. Μαζί μας λοιπόν βρίσκεται ο Βαγγέλης Αυγουλάς, ο δικηγόρος και πρόεδρος της μιαστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Με Άλλα Μάτια. Καλησπέρα Βαγγέλη. Καλησπέρα. Πάνω απ' όλα νιώθω και φίλος μας, εδώ φίλος του σταθμού μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση ξανά και εσένα και το Blue Sky, γιατί βρίσκουμε βήμα όποτε το θέλουμε. Ευχαριστούμε εμείς για την αποδοχή της πρόσκλησης και είναι μια ευκαιρία αυτές οι ημέρες, είτε πρόκειται για τις ημέρες. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα, Βαγγέλη, θα κάνω ανατροπή, δεν από τίποτα από αυτά που εννοηθήκαμε εδώ live. Μα γιατί δεν έχουμε συνεννοηθεί κιόλας τίποτα ιδιαίτερο. Είναι λοιπόν, για να πω για τους φίλους, μια ερώτηση που μπορείς να μου κάνεις άφοβα. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Mm-hmm. Και μαζί μιλάμε έτσι, μιλάμε απελευθερωμένα, μιλάμε ανοιχτά. Δεν υπάρχουν λέξεις που με στεναχωρούν. Δεν είναι ότι επειδή γεννήθηκα τυφλός δεν μπορούμε να συζητήσουμε έτσι χαλαρά. Εγώ βλέπω με το δικό μου τρόπο. Σημαίνει αγγίζω, ακούω κάτι, μπορεί να μου περιγράψεις ή να μου διαβάσεις. Και αντιλαμβάνεσαι με έναν μοναδικό τρόπο τα έτσι. Πάντα. Αυτό πραγματικά οφείλω να στο αναγνωρίσω, Βαγγέλη Αυγουλά. Αυτό γιατί δεν θέλω να μιλάμε ξύλινα. Θέλω να φύγουμε από εδώ σε λίγα λεπτά και να έχουμε δώσει τρόπους καθημερινής επικοινωνίας mm-hmm. για να ρίξουμε τη γέφυρα με το διαφορετικό. Αυτό μου λέει. Αυτές οι παγκόσμιες ημέρες έχουν το εξής θετικό. Πολλοί μπορεί να μην είναι υπέρ της καθιέρωσης των παγκόσμιων ημερών. Παρ' όλα αυτά έχουν το εξής θετικό ότι μας δίνουν την ευκαιρία, σε εμάς κυρίως, στα μέσα ενημέρωσης, να αναδεικνύουμε κάποια προβλήματα, να αναδεικνύουμε κάποια ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Είτε πρόκειται για αμαία, είτε πρόκειται για ανθρώπους με άλλες αναπηρίες, προβλήματα όρασης, ακοής κλπ. Αύριο λοιπόν έχουμε την ημέρα λευκού μπαστούνιου και βλέπουμε παράλληλα εδώ και τα πλάνα με το υπέροχο αυτό σκυλάκι, οδηγό. Συνεργασία με το Κέντρο Σκύλων Οδηγών Ελλάδος. Είναι δύο τρόποι να μετακινούμαστε. Όπως σωστά είπε, στο λευκό μπαστούνι που εντοπίζει και ανοιχνεύει εμπόδια και μας δίνει τα μηνύματα τι να προσέχουμε και τι όχι. Βέβαια, μας δίνει παράδοξα μηνύματα, γιατί στα πεζοδρόμια που χρησιμοποιούμε βρίσκουμε αυτοκίνητα, λες και είμαστε στο δρόμο. Αυτοκίνητα, μηχανάκια, σκουπίδια, ταμπέλες, σπασμένα σκουπίδια. Πλακάκια. Τώρα με έχουν στεναχωρήσει και λίγο οι φίλοι μου της εστίασης. Καμιά φορά απλώνονται λίγο περισσότερο στους πεζοδρόμους. Τώρα απλώνονται και νομίμως και λόγω του κορονοϊού, έτσι, νομίμως, μην ξεχνάμε. Είναι κάποιες περιπτώσεις, δεν θα πω όλες, ποτέ δεν είναι όλες. Είναι κάποιες που δεν σέβονται όμως λίγο και τις ανάγλυφες χαραγμένες κάτω λωρίδες που εκεί απαγορεύεται σαφώς. Είναι η οδηγία όδευσης τυφλών, της ακουμπά το λευκό μας μπαστούνι, για όσους δεν βλέπουμε, και μένουμε σε μια καλύτερη ευθεία προσανατολισμού. Εδώ βλέπετε σίγουρα το δεύτερο τρόπο μετακίνησης, το σκύλο οδηγό για ανθρώπους με προβλήματα όρασης, που είναι μια εξελιγμένη δυνατότητα. Δεν έχουμε τόσους πολλούς στην Ελλάδα. Είναι ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, λαμπραντόρ συνήθως. Βλέπετε και ένα ειδικό γυλαίκο που φορά, ένα σαμάρι. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι είναι σε ώρα εργασίας ο σκύλος. Τι κάνει, είναι τα μάτια του ανθρώπου που δεν βλέπει. Άρα δεν το αντιμετωπίζουμε το σκυλί εκείνη την ώρα σαν απλό κατοικίδιο. Δεν το χαϊδεύουμε, δεν το αποσπάμε την προσοχή, δεν το φωνάζουμε για να παίξουμε. Να το ταΐσουμε, τίποτα. Δεν ασχολούμαστε μαζί του. Εκείνη την ώρα επιτελεί έργο. Ο νόμος λέει μπαίνει παντού μαζί με τον άνθρωπο που δεν βλέπει και συνοδεύει. Άρα δεν γκρινιάζουμε όταν πάει να μπει στο λεωφορείο, ο τυφλός με το σκύλο του, στο σούπερ μάρκετ, στο μουσείο, στην καφετέρια. Μπαίνει παντού και έχουμε δυστυχώς αρνητικές συμπεριφορές που έχουν δυσφημίσει και την Ελλάδα στο εξωτερικό και δεν πρέπει να συμβαίνει. Πόσο πιο όμορφος ήμουν εκεί, είναι λίγο χρόνια πριν το βίντεο. Για όχι, όχι. Πραγματικά είσαι εξίσου όμορφος, πίστεψέ με, Βαγγέλη. Ούτε πριν, ούτε τώρα. Όχι, όχι. Είσαι εξίσου όμορφος και σήμερα. Λοιπόν, θα ήθελα να μας πεις αν με το πέρασμα των ετών βλέπεις την κατάσταση να καλυτερεύει ή όχι στους ελληνικούς δρόμους για τον τρόπο που κινείστε οι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζετε προβλήματα όρασης. Να το δω πιο γενικά, όχι μόνο στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Βλέπω να καλυτερεύει λίγο η διάθεση των ανθρώπων να μάθουν, να ευαισθητοποιηθούν, να εξοικειωθούν με το διαφορετικό, να δουν πώς μπορούν να βοηθήσουν. Αυτό μου γλιτώνει πολλούς μπελάδες και εμπόδια στην καθημερινότητά μου. Γιατί κατά τα άλλα, λίγο πολύ στα ίδια χάλια είμαστε. Εδώ βλέπεις, είναι θέμα υγείας και βλέπεις, συζητάμε πού θα έχουμε μάσκα, αν θα βάλουμε, πόσοι δεν θα βάλουν κλπ. Α, μεγάλο θέμα ανοίγεις τώρα. Το θέμα της πανδημίας. Με έχει παιδεύσει η πανδημία, όσο και με έχει διευκολύνει. Για πες μας λίγο, για να το καταλάβουμε, να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Μπαίνω που σε έναν ανελκυστήρα, ας πούμε, στο μετρό ή σε δημόσια υπηρεσία. Δεν πρέπει να ακουμπήσω να δω τα ανάγλυφα κουμπιά στη γραφή των τυφλών, ποιον άνθρωπο να πατήσω. Βέβαια. Δεν θα το κάνω, βέβαια, γιατί φοβάμαι. Αν βάλω γάντια,
προστατεύομαι μεν, μου κόβεις όμως την αφή. Ακριβώς. Εγώ έτσι έχω μάθει να αναγνωρίζω, να διαβάζω όλα. Δεν μπορώ να χάνω και δεύτερη αίσθηση μαζί με την όραση. Mm-hmm. Και ας μην ξεχνάμε ότι η αφή προσπαθεί μαζί με όλες τις άλλες αισθήσεις να αναπτυχθεί και να καλύψει τον χώρο της όρασης που λείπει. Βάζουμε μάσκα. Μειώνουμε λίγο την οσμή. Φυσικά βάζω μάσκα και το συνιστούμε παντού κλπ. Όμως θέλω να με βοηθήσει κάποιος, να με περάσει έναν δρόμο, να με συνοδεύσει. Θα πρέπει να τον κρατήσω από το μπράτσο. Δεν είναι εύκολο αυτό. Και μειώνεται η δυνατότητα να λάβουμε βοήθεια, γιατί πρέπει να κρατάμε αποστάσεις. Δεν βλέπουμε τις διαγραμμίσεις. Αν είμαι σε σωστή απόσταση από τον μπροστινό και τον πίσω άνθρωπο στην ουρά εξυπηρέτησης κοινού. Δεν ξέρω αν μας λέει κάτι το control. Γιατί... Όχι. Ακούς τα πάντα. Αυτό είναι το επικίνδυνο με σένα, ότι ακούς τα πάντα. Ό,τι και αν μας λένε από το control. Και τη σκέψη σου. Σε αγαπώ, σε λατρεύω, λέει αυτή τη στιγμή η αρχισυντάκτρια μας. Ίσως και εγώ και εσύ, επειδή ακούμε τα πάντα και τα σχολιάζουμε, γι' αυτό και κοπήκαμε από το φίλο μας τον Γιώργο τον Παπαδάκη, που είχαμε ξεκινήσει συχνά εκεί και εμφανιζόμασταν. Και τώρα τα λέμε εδώ. Λοιπόν, την καλησπέρα μας στον Γιώργο, αν μας βλέπει, θα μάθει το παράπονο. Την καλησπέρα μας. Δημιουργήσουμε και το παραπολιτικό που χρειάζεται τώρα. Λοιπόν, πάντως είναι μια ευκαιρία να τα λέμε. Αυτού του είδους είναι μια καλή αφορμή να τα λέμε και είναι και μια καλή αφορμή να τα σκεφτόμαστε όλα αυτά τα προβλήματα, Βαγγέλη. Για παράδειγμα, αυτά που μας έθεσε σε σχέση με την πανδημία, είμαι σίγουρος ότι δεν τα σκέφτηκε ο κύριος Χαρδαλιάς, έτσι. Τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει. Μας σκέφτηκε ο κύριος Πιερακάκης πάρα πολύ. Έφερε την ηλεκτρονική εποχή. Mm-hmm. Κάθομαι στον υπολογιστή μου, παίρνω τα πιστοποιητικά που θέλω, κλείνω ραντεβού στον ΕΦΚΑΠ, άειλη συνταγογράφηση, παραπεμπτικό εξετάσεων στο κινητό, γνήσια υπογραφή, γιατί σαν δικηγόρος δουλεύω πάρα πολύ. Μαχόμενη δικηγορία, εξουσιοδοτήσει κλπ. Όλα ηλεκτρονικά. Μακάρι να μην θέλαμε τον κορονοϊό και να τα κάναμε αυτά για τους αναπήρους έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Γιατί σκεφτείτε μέχρι πέρσι πώς τα κάναμε, μέχρι χθες πώς τα κάναμε όλα αυτά. Σωστά. Έτσι. Και μακάρι μας έδωσε να μην την αφορμή εδώ. Να εξυγχρονιστούμε λοιπόν. Μακάρι να μην μείνουμε εδώ, να γίνουν και άλλα βήματα και μετά την πανδημία. Τώρα όλη αυτή η κατάσταση της πανδημίας σε φοβίζει? Με φοβίζει η διαχείριση του κόσμου σε μια δύσκολη τέτοια κατάσταση και θέλει πολύ προσοχή. Εγώ μπορεί να μην βλέπω, δεν έχω κάποια άλλη πάθηση που να με κατατάσσει σε ευπαθείς ομάδες. Προσέχω όμως πάρα πολύ, δεν μπορώ να ζήσω με την ευθύνη και τις τύψεις αν άθελά μου, ασυμπτωματικά, μεταδώσω σε κάποιον άλλον και του δημιουργήσω πρόβλημα. Άρα προσέχω πάρα πολύ. Και πρέπει να προσέχουμε για μας, για τους μεγαλύτερους, για τα παιδιά μας και αν έχουμε 10 δεύτερα να κλείσουμε αυτό. Όχι, έχουμε θέλω ακόμα. Να μπει... Η εξοικείωση, η γνωριμία με την αναπηρία σαν μάθημα στα σχολεία. Τώρα με την τηλεκπαίδευση κλπ. Γιατί αφού δεν ήμασταν έτοιμοι, δεν είχαμε τι να δείξουμε στα παιδιά, πώς να τους κεντρήσουμε το ενδιαφέρον, δεν αρχίζουμε να κάνουμε κάποια Skype με τα σχολεία, με αναπήρους, με παραολυμπιονίκες, με θετικά παραδείγματα. Mm-hmm. Δηλαδή το παιδί πρέπει να βλέπει μόνο κινούμενα σχέδια που μεταμορφώνονται και το ένα τέρας τρώει το άλλο και πατάνε 5 κουμπιά και φτάνουν στο διάστημα κλπ. Πολύ βία κρύβεται μέσα στα παιδικά τα σύγχρονα. Ας κρύψουμε και την ομορφιά του διαφορετικού και της μοναδικότητας. Μου είχες πει μια κουβέντα την οποία έχω συγκρατήσει εδώ και χρόνια, ότι γύρω μας, αν κυκλοφορήσουμε κανονικά, 1 στους 10 εξημών έχει κάποια μορφής αναπηρία. Δεν βλέπουμε όμως απαραίτητος έξω 1 στους 10 να φέρει αναπηρία και αυτό σημαίνει ότι πολλοί από αυτούς δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν, δεν μπορούν να λειτουργήσουν μέσα στην κοινωνία μας, γι' αυτό και κρύβονται εντός εισαγωγικών και δεν τους συναντούμε. Έχουν εγκλωβιστεί στη σχολεία, στο σπίτι τους ή σε κάποιο ίδρυμα, να το πούμε γι' αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, το έχω συγκρατήσει. Είμαστε πάνω από 1 εκατομμύριο στην Ελλάδα. Πάνω από 1 εκατομμύριο στην Ελλάδα. Αναπηρίες. Γι' αυτό και το 1 προς 10 αυτή και η αναλογία που μας δίνει. Στις πλατείες, στους πεζοδρόμους, στους χώρους που δουλεύετε, εκεί που διασκεδάζετε, δεν υπάρχουμε τόσο συχνά. Ενώ είμαστε γύρω σας. Άρα να το παράδειγμα και το πρόβλημα. Έτσι. Και είναι πολύ βασικό ο καθένας μέχρι την επόμενη παγκόσμια ημέρα που θα συναντηθούμε κάπου, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά κλπ. Βάλτε ένα στοίχημα όσοι κινητοποιήστε τώρα που συζητάμε και μας ακούτε και μας βλέπετε. Τι μπορεί να κάνει μισό βήμα ο καθένας κατά της περιθωριοποίησης και κατά του κοινωνικού αποκλεισμού μέχρι την επόμενη παγκόσμια μέρα τυφλών, ας πούμε, μέχρι του χρόνου τον Οκτώβρη. Έτσι αρχίζουμε να αλλάζουμε όχι μόνο κανάλια με το τηλεκοντρόλ, αλλά και τον κόσμο γύρω μας. Μεγάλη κουβέντα, Βαγγέλη. Δεν θα κλείσω όμως με αυτό. Θέλω να μου έχω πεις... δώσει 10 μηνύματα για να κλείσουμε τίποτα. Να μου πεις, είδες, πραγματικά. Θα πω και τον καιρό, θα κάνω τα σύννεφα νόημα τώρα. Συνεχίζεις πραγματικά και δίνεις και νέα.
Θα ήθελα να μου πεις τι γίνεται με το δείπνο στο σκοτάδι. Μας το ματέωσε τώρα για φέτος τώρα, ο ναι, κορονοϊός. Θα πάμε λίγο πίσω, θα ακολουθήσουμε πρότυπα. Θυμίζω ότι ο Βαγγέλης Αυγουλάς τα τελευταία χρόνια διοργάνωνε το δείπνο στο σκοτάδι με πολύ μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή. Ένα δείπνο με συμμετέχοντες, βλέποντες. Εκεί είχε γνωρίσει ο Βαγγέλης Αρίτσης την τελευταία του σχέση σε δείπνο στο σκοτάδι. Έτσι, αυτό, γι' αυτό μας διαφημίζει τόσο πολύ. Ναι. Τώρα όμως το ματαιώνουμε για φέτος, έτσι. Ναι, αλλά θα ενημερώνονται όλοι μέσα από το mealamatia.gr, την ιστοσελίδα που διαθέτουμε για εξειδικευμένα κοινωνικά θέματα, δράσεις, πανελλαδικά, εθελοντικές ομάδες, πρωτοβουλίες, όλα βρίσκουν χώρο εκεί. Και στα social media βέβαια όσοι θέλουν να μας ακολουθούν. Γιατί στην Κρήτη πηγαίνεις. Είμαστε πολύ ενεργοί. Γιατί και πηγαίνω. Εκεί είσαι πολύ ενεργός. Περιμένω τώρα να βρω κάτι, να πάω μόνιμα, να τελειώνω, να ηρεμήσω, να πάω στα Χανιά. Να ξεκουραστούμε και να γίνομαι τύφλα από τις ρακές εκεί συνέχεια. Να τιμώ και τον τίτλο του γενετής τυφλού δικηγόρου ή δεν ξέρω τι άλλο γράφω. Ναι, πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Κάθε φορά ξεπερνάς τον εαυτό σου, Βαγγέλη Αυγουλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας. Ζω για τη στιγμή που μετά τις συζητήσεις μας θα πέφτουν τα αθλητικά σε όλα τα κανάλια, σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Και θα μας δείχνουν και λίγο παραολυμπιακούς αγώνες. Εκτός από ποδόσφαιρο, το Ροναλντίνιο που κόλλησε κορονοϊό κλπ. Και λίγο παραολυμπιακούς, παιδιά, γιατί είναι μεγάλες μάχες αυτοί οι άνθρωποι και αξίζει να προβάλλονται. Βαγγέλη Αυγουλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ πάρα για πολύ. Την παρουσία στο δελτίο μας.